ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αν εγώ, ο Μάρκος, κατάφερε τους περσινούς του στόχους. Πάμε να ξαναδούμε το βίντεο του 2019 που είχα πει τους στόχους για το 2019. Το γυμνάσιο συνήθως μπορούσα να βγάζω 18 και πάνω, πρώτη λυκείου δυστυχώς λίγο έπεσα και φέτος θα προσπαθήσω να ξαναβγάλω 18 και πάνω. Δεν έβγαλα πάνω από 18, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να λέω δυστυχώς ή ευτυχώς. Πάντως, μέσα στη χρονιά κατάλαβα ότι ο βαθμός προσωπικά για εμένα που τώρα είμαι τρίτη λυκείου πια δεν έχει τόση αξία. Ναι, δηλαδή είτε 12 βγάλεις είτε 20, καμία αξία δεν έχει για το μέλλον σου. Ή σαν μαθητής κάτι λέει. Δεν είπα ότι λέει τα πάντα, λέει ότι κάτι λέει ο βαθμός. Απλά δεν θα χρησιμεύσει το μέλλον, εκτός κι αν πας από εκείνα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού που θέλουν και βαθμό. Τότε ναι, έχει ρόλο. Αλλά από τη στιγμή που περισσότερο δίνουν πανελλήνιες και περνάνε σε κάποια σχολή, ο βαθμός απολυτηρίου δεν έχει καμία σημασία. Και γενικά, και οι βαθμοί στο λύκειο δεν σημαίνει ότι τέτοιος μαθητής θα είσαι και στην τρίτη λυκείου. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε, επειδή εγώ θέλω να λέω τα πράγματα στα ίσα, θα σας πω ότι κατάφερα να βγάλω μόνο 16 και 8 στη δευτέρα λυκείου, τον ίδιο ακριβώς βαθμό που έβγαλα και στην πρώτη λυκείου, ναι, έμεινα στο ίδιο επίπεδο. Συνήθως οι περισσότεροι στο δευτέρα λυκείου, από όσο ξέρω, βγάζουν 14 με 15, ακόμη και μαθητές του 19. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που πλέον βγάζουν πάνω από 18. Λέω για τους δικούς μου γνωστούς και τι έχω ακούσει. Ναι, θα πούμε ότι δεν κατάφερα αυτό το στόχο και το θεωρώ ο πιο χαζός στόχος προς το παρόν που είχα βάλει για το 2019, αφού δεν έχει αξία. Να κάνω καινούργια πράγματα και καινούργιες γνωριμίες. Τι εννοώ με αυτό? Όταν εννοώ καινούργια πράγματα, για παράδειγμα πέρσι πήγα πρώτη φορά Color Day, πήγα πρώτη φορά Ισπανία, πήγα στο meetup του Gymco. Αυτά τα πράγματα δεν τα είχα κάνει τις προηγούμενες χρονιές και τα έκανα για πρώτη φορά το 2018. Και θέλω και το 2019 να κάνω πάλι καινούργια πράγματα, να πάω σε καινούργια μέρη, να κάνω καινούργια χόμπι κτλ. Να κάνω και καινούργιες γνωριμίες. Για παράδειγμα, πέρσι γνώρισα τη Helen Maslow, μια YouTuber με 10.000 subscribers. Και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα μέσω του Instagram. Έχω και δύο βίντεο στο κανάλι μου που έχουν τη Helen Maslow μέσα. Και ελπίζω το 2019 να γνωρίσω ακόμη περισσότερα καινούργια άτομα που δεν γνωρίζω το 2018. Να περνάω όλη την ώρα μαζί τους και να κάνουμε παρέα και να έχω πολλές αναμνήσεις για το 2019. Καινούργια πράγματα δεν κατάφερα να κάνω δυστυχώς, λόγω την πίεση που υπήρχε λόγω του φροντιστηρίου μου και γενικά το ότι έπρεπε να διαβάζω μαθήματα, το ότι έπρεπε να διαβάζω κυρίως μαθήματα της κατεύθυνσης που ήμουν. Καινούργιες γνωριμίες τι θα σου πω? Ό,τι καινούργια γνωριμία έκανα, το έκανα μέσω Instagram. Κατάφερα να συναντηθούμε πολλά άτομα από το Instagram και ούτε να κάνουμε παρέα για πολύ καιρό. Δυστυχώς. Αλλά προσωπικά για τα καινούργια πράγματα θα πω σίγουρα όχι, δεν το κατάφερα. Καινούργιες γνωριμίες τι να σου πω? Όχι να σου πω, γιατί άλλες χρονιές έκανα καινούργιες γνωριμίες και διαρκούσαν πολύ οι φιλίες μας. Να αναβαθμίσω το κανάλι μου. Κάνω ακόμη καλύτερα βίντεο. Να έχω καινούργιες θεματολογίες στο κανάλι μου και καινούργιες σειρές γενικά. Και γενικά να έχω να προσφέρω κάτι καλύτερα από τα προηγούμενα βίντεο στο κανάλι μου. Προσωπικά για μένα πιστεύω το κανάλι έμεινε στα ίδια. Οπότε και γι' αυτό θα σου πω όχι, δεν το κατάφερα το στόχο για το 2019. Να βελτιώσω το κανάλι μου. Πιστεύω ότι το κανάλι έμεινε στάσιμο. Να υπάρχει ισορροπία στο πρόγραμμα. Δηλαδή να μπορώ και να κάνω βίντεο στο YouTube και να βγαίνω έξω με τους φίλους μου και να μπαίνω στο κινητό στα social media συγκεκριμένα και να κάνω τα μαθήματά μου του σχολείου σωστά, να τα πηγαίνω καλά και στα ιδιαίτερα και να μπορώ να βγάζω καλούς βαθμούς και να μπορώ να πηγαίνω γυμναστήριο. Γενικά θέλω να είμαι πιο οργανωτικός από την περσινή χρονιά, γιατί σε ένα άλλο βίντεο θα σας πω για πέρσι τι γινόταν περίπου και δεν μη μου τόσο οργανωτικός όσο θα ήθελα. Γι' αυτό θα σας γελάσω, γιατί εγώ προσωπικά, επειδή είχα φροντιστήριο όπως ξέρετε, όπως είπα τώρα, για μαθήματα της κατεύθυνσης και δύο μαθήματα κατεύθυνσης και την έκθεση, ναι, ήταν πάρα πολύ πιεστικά γιατί έπρεπε αναγκαστικά να διαβάσω και μαθήματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα μου χρησιμεύσουν πολύ πιθανόν για το μέλλον μου,
σίγουρα δεν θα χρησιμεύσουν για το πανεπιστήμιο αυτό και αυτά τα μαθήματα έπρεπε να τα διαβάζω μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να δείξω στους καθηγητές ότι είμαι ένας τυπικός μαθητής και δεν νοιάζεται για την κατεύθυνσή του. Ναι, να σας πω την αλήθεια, δυστυχώς διάβασα και τα υπόλοιπα μαθήματα που δεν με ενδιαφέραν όπως είπα τώρα. Εντάξει, κάποιες φορές το να οργανώσω πρόγραμμα έχει αποτέλεσμα και κάποιες όχι. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω αν πρέπει να σου πω ναι ή όχι. Βασικά θα σου πω ναι, γιατί στις εξετάσεις πρόλαβα να γράψω καλούς βαθμούς σε εκείνα τα μαθήματα που με ενδιέφεραν και επειδή είχα και φροντιστήριο και εκείνες τις μέρες, άρα ναι, μπορούσα να οργανώσω ένα πρόγραμμα μόνο για την περσινή χρονιά, για το 2019 μιλάμε. Να με ξαναπροσλάβουν ως ομαδάρχης σε ανασκήνωση. Δηλαδή, αν με ξαναπάρουν ομαδάρχη, σημαίνει ότι ξεχώρισα στους ομαδάρχες πέρσι, δηλαδή έκανε καλή δουλειά πέρσι, σημαίνει ότι έδωσα μια καλή εντύπωση στον αρχηγό και αν όντως γίνει τέτοιο πράγμα, θα λέω στον εαυτό μου. Μάρκο, δες, τα καταφέραμε. Ξεχωρίσαμε στη δουλειά του ομαδάρχη πέρσι, ανάμεσα σε πολλούς ομαδάρχες, και με προτίμησαν και με ξαναπήρα και του χρόνου. Και πάλι ως ομαδάρχης θα έχω και εισόδημα από αυτό. Το κατάφερα αυτό το στόχο, με πήραν τον ομαδάρχη και πέρασε και ωραία κατασκήνωση. Δεν ξέρω αν θα πάω όμως φέτος ή όχι, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Η ζωή όμως θα μου δώσει απαντήσεις χωρίς να το καταλάβω. Οπότε προς το παρόν δεν ξέρω ακόμη αν θα πάω Happy Days Weekend το 2020 ή δεν θα πάω Happy Days το 2020. Ό,τι είχα να πω το είχα, εάν μας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe, κλικ στο κουδουνάκι και εμείς θα το πούμε σε άλλο βίντεο, άντε γεια!